Και θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου, να τη ρωτήσουμε αν όντως, γιατί έχει βρεθεί σε επίκεντρο κριτικής, αν και εγώ θεωρώ κάποια στιγμή ότι η κριτική πρέπει να είναι γόνιμη και όχι απλώς να είναι προσωπική, προσωπικές επιθέσεις, αν όντως ισχύουν όλα αυτά που γράφονται και τα διαβάζουμε κι εμείς. Καλησπέρα, κυρία Δούρου. Καλησπέρα σε όλους σας. Πριν φτάσουμε στην λάσπη, στη συκοφαντία και σε ανίποτες ρήσεις, οι οποίες με μονταζιέρα έχουν φτιαχτεί, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό ακριβώς που έχει επισυμβεί στη Δυτική Αττική και θα μπορούσαμε ένα άλλο μετεωρολογικό δελτίο να έχουμε τα ίδια οδυνηρά αποτελέσματα στην Ανατολική Αττική ή στο Νότιο Τομέα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κάντζου, επιχειρούμε οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε σύντηση και στέγαση. Έχουμε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Τον μεσημέρι μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Βίτσα, και τον ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, στέλνουμε και τον στρατό προκειμένου να βοηθήσει στη σύντηση και στη στέγαση. Είναι εξαιρετικά συγκινητική η προσφορά των εθελοντών και η προσφορά των νοικοκυριών καθώς και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων που αναμένουν, εάν και πόσον ο Δήμος ή η Περιφέρεια δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες περισσίτης και στέγασης, πώς την ώρα φαίνεται ότι επιχειρούμε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο να παρεύουν. Γνωρίζετε σήμερα ότι μετά από την σπουδή που έδειξε η Περιφέρεια Αττικής να προτρέξει το Ταμείο Αλληλεγγύης, έχουμε νέα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κομισιόν του Γιουνκέρ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες στο τέλος του μήνα, να δούμε αν μπορεί και από εκεί να έχουμε συνεισφορά. Και θέλω να σας πω ότι την ίδια στιγμή, μετά από το έκτακτο ΣΟΠ, όπως λέμε, δηλαδή μετά από την έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας που έγινε στην Μάνδρα, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχουμε εξοδοτηθεί στελέχη της Περιφέρειας καθώς και στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών εν όψη και τη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το κοινωνικό μέρισμα, να προτείνουμε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μην είναι νομοτέλεια το καλοκαίρι να κυγόμαστε, το χειμώνα να πλημμυρίζουμε και ο Δήμος να τα ρίχνει στη διεύθυνση δασών της αποκεντρωμένης, η διεύθυνση δασών να τα ρίχνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο Υπουργείο. Κυρία Δουρού, θέλω να σας ρωτήσω αν έγινε κάτι λάθος, γιατί ήταν τόσο έντονη η ραποντή που δεν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Είχε γίνει λάθος τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εμένα λίγο όλα αυτά που γράφονται, θεωρώ ότι είστε και λίγο σάκος του μπόξ για να αποποιηθούν κάποιοι την ευθύνη 40 ετών. Θα φτάσω και σε αυτό, γιατί εκτιμώ ως πολίτης και δευτερευόντως ως περιφερειάρχης ότι είναι ίσονο σημασία. Η λάσπη κάποια στιγμή ξεραίνεται και πέφτει, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας πω τώρα ότι όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας για να μην πέσουμε αυτό το γαϊδανάκι της απόδοσης ευθυνών και να φύγουμε από την αλληλοπικάλυψη των αρμοδιοτήτων και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ξέρετε είμαστε όλοι υπεύθυνοι και στο τέλος δεν είναι κανένας, από μέρους της Περιφέρειας Αττικής είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της νομοθετικής ρύθμισης που εφαρμόστηκε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή να προχωρήσουμε σε άμεση απλοποίηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που στο παρελθόν τις ρίξαμε και στα λάχανα, αλλά τότε αφορούσαν περικοπή μισθώσεις τάξεων. Τώρα που αφορούν τις ζωές μας και τις περιουσίες και τις δημόσιες υποδομές, νομίζω ότι πρέπει να σπεύσουμε περισσότερο. Το δεύτερο που είμαστε έτοιμοι και με την αυριανή συνάντηση με τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών είναι σε σχέση με τον νόμο 4014, όπου προβλέπει, ορίζει χρόνος. Δεν αφήνει, ας πούμε, στην τύχη του μία δημόσια υπηρεσία να μην απαντήσει ποτέ ή να κάνει 3 χρόνια όπως ένα δασαρχείο. Όμως έχει ένα κενό και πίσω από αυτό το κενό, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας υπηρεσιακός, επιδίδει αδράνεια που φτάνει έως το θάνατο συμπολιτών, αυτό το κενό πρέπει να διορθωθεί. Εμείς ως Περιφέρεια Αττικής προτείνουμε ότι αν δεν εφαρμόζονται οι χρόνοι που έχει αυτός ο νόμος, να προχωράμε αμελητή στην υλοποίηση των έργων που έχουμε ανάγκη. Ισχυριζόμαστε επίσης και θα προτείνουμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τους περιζόριτους δασικούς χάρτες για να προχωρήσει ένα έργο, να μην περιμένουμε την κύρωση αλλά την ανάρτηση. Διότι στο περιβόητο ρεύμα, κυρία Κάντζου,
για το οποίο πολλοί έσπευσαν να πούν ότι η Δούρου έκρυψε τις μελέτες. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι εμείς δεν μπορούσαμε να βγούμε με τα μηχανήματα, παρόλο που φροντίσαμε να έχουμε τα χρήματα και να είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα από τη στιγμή που δεν έχουμε έκδοση πράξη από χαρακτηρισμού των παραρεμάτιων θεσικών εκτάσεων, διότι θα μας περνάγανε βραχιόλια. Έτσι είναι, ακριβώς. Δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους που θα θέλαν να βοηθήσουν, θα τους πηγαίνουν αυτόφορο. Για να μην λένε όμως για αλληγορία, γιατί κάποιοι τι λένε, έστω ας δεχτούμε ότι η Δούρου έσπευσε, αλλά είναι δυνατόν να μην μπορεί μια περιφερειά και τις μεγαλύτερες περιφέρειες της πατρίδας μας να κάνει ζάφτη, έλεγε η γιαγιά το δασάρχη. Θέλω να σας πω ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις για το συγκεκριμένο ρεύμα, το οποίο αφορούσαν την περιβαλλοντική μελέτη και καθυστερούσε το δασαρχείο, παρόλο που δεν μας την έστειλε ποτέ, εμείς προχωρήσαμε. Μάλιστα. Τώρα, επίσης προτείνουμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να προτείνει, κάποιος να ακούσει, κάποιος να νομοθετήσει. Σας μιλάω ως προεβουλευτής που παρατήθηκα για να εκλέγω περιφερειάρχης. Μάλιστα, κυρία Ρένα Δούρου, μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε, είναι πολύτιμος. Νομίζω ότι δώσατε σαφείς απαντήσεις. Τελευταίο, κυρία Κάτω, ναι, βεβαίως. Πρέπει να ακουστεί. Στο Όρους Πατέρα και στο Όρους Εγάλεο επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι φορείς της ελληνικής δημοκρατίας που δεν είναι σε θέση να κάνουν μελέτες. Και θέλω να σας πω, γιατί το υπονοήσετε στην αρχή και με αυτό να τελειώσω. Κάποιοι ψάξανε να βρουν ένα εξυλαστήριο θύμα. Έτσι γίνεται. Σου λέει, θα βρούμε τώρα τη Δούρου. Προφανώς και αυτή με τη σειρά της θα έχει αδρανήσει, θα έχει κάνει χρήση της αποκάλυψης ευθυνών και δεν θα έχει κάνει τα δέοντα. Και εγώ θέλω να σας πω ότι βάλαμε τα αντιπλημμυρικά σε προτεραιότητα, γι' αυτό οι πίνακες που έδωσα στην εισαγγελέα είναι αποκαλυπτικοί. Αλλά αυτά που μείνανε σίγουρα σε κάποιον υπουργών τα γραφεία ήταν ο χάρτης πλημμυρών και έκταση των καιρικών φαινομένων, για το οποίο πήραμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 και τώρα θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και μη σπέδουν να παίξουν με τους νεκρούς. Διότι εγώ θέλω να σας πω, ρέμα Κοντοχρήσου στη Νέα Ερυθρέα. Σπίτια με τον νόμο 74 μέσα στο ρέμα. Ρέμα Αγίας Παρασκευής. Το είχαν παρατημένο από το 2001, το έβαλα σε προτεραιότητα μέσα δύο αυθαίρετα. Αφήστε με να γκρεμίσω. Μάλιστα. Αφήστε με να γκρεμίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο από τις διάφορες οικοφαντίες και αλληλεπικάλυψη ευθυνών πολιτικών κομμάτων και παραγόντων στους νεκρούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Και θα συνδεθούμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.